Έλα, αγάπη μου. Τι έγινε, κατάφερες να το χάσεις τον Μάρκο ή ακόμα? Είμαστε μαζί και περνάμε χαλαρά. Κάτι που πραγματικά με έχει σοκάρει. Εσένα, πώς πήγε το golf meeting? Το golf χάλια. Το meeting τέλεια. Δεν μπορείς να φανταστείς πόσο άθλια έπαιζε και αναγκάστηκα να υποκριθώ ότι παίζω χειρότερο από αυτόν. Καλά, χαλάρωσε τώρα. Δεν παίζατε σε τουρνουά. Ναι. Εσείς, τι έγινε, πού είστε? Σε ένα πάρκο. Πόσα χρόνια έχω να κάτσω σε παγκάκι, ρισκάροντας να με κουτσουλήσουν πουλιά, αλλά να μην με νοιάζει. Ελβίρα, είσαι σίγουρα εσύ? Γιατί κανείς δεν μου είπε πόσο χρήσιμα είναι τα παιδιά? Χρήσιμα? Με ποιο τρόπο? Με πολλούς. Και οφείλω να σου πω ότι ο Μάρκος είναι αυτάρκης. Η Ζέτα μονίμως γκρινιάζει πόσο ταλαιπωρείται. Αλλά εγώ βλέπω ότι ο μικρός προσαρμόζεται σε κάθε συνθήκη. Να, και τώρα που μιλάμε, έπιασε φιλίες με μια ξένη. Με μια ξένη? Ελβίρα, μην πάρεις στιγμή τα μάτια σου από πάνω. Το ακούς? Ούτε στιγμή. Με ένα ξένο κοριτσάκι εννοώ. Ηρέμησε, σε παιδική χαρά είμαστε. Και άμα δεις πώς την κοιτάζει. Ερωτήλος, παιδί μου. Γιατί την τραβάς, σε πείραξε? Πού είναι η μαμά σου? Σε καλά, αγάπη μου. Ωχ, σε κλείνω. Ελβίρα, Ελβίρα, τι έγινε? Δεν μπορείς να σπρώχνεις έτσι μικρά κοριτσάκια. Είναι η Δανάη από το σχολείο μου. Έλεγε άσχημα πράγματα. Θα συναντήσεις πολλούς ανθρώπους στη ζωή σου που θα λένε άσχημα πράγματα. Τι θα κάνεις? Θα χειροδικείς εναντίον τους? Τι θα πει χειροδική σου? Θα τσακώνεσαι με όποιον λέει άσχημα πράγματα για σένα. Δεν μίλησε άσχημα για μένα. Ακόμη χειρότερα. Την έσπρωξες χωρίς λόγο, δηλαδή. Εσένα έβρισε. Εμένα? Ναι, σε είπε ξινή. Αυτό το σκατό. Και με υπερασπίστηκες. Φυσικά, είσαι η θεία μου. Και πάλι, δεν είναι σωστό να τσακώνεσαι. Ειδικά με κόριτσια. Πάμε να σε κεράσω ένα lunch. Ένα... τι? Ένα lunch. Δεν ξέρω τι είναι αυτό, αλλά έτσι όπως το λες ακούγεται νόστιμο.